Επειδή σας είπαμε πριν ότι και συμφωνήσαμε νομίζω όλοι, νηστικό αρκούδι δεν χορεύει, έτσι, και σχολιάσαμε το, και το μενού του πρωινού του κύριου Κασελάκη με τον κύριο Παπά. Εμείς επειδή σας αγαπάμε πολύ δεν θα σας αφήσουμε έτσι, θα σας πάμε για πενιρλί. Πενιρλί πού? Πενιρλί. Πενιρλί να γλύφετε τα δάκτυλά σας. Το Διόνυσο πού? Αλεξάνδρα. Ποντιακό. Ποντιακό. Καλή σας μέρα. Πενιρλί. Ήρθε η ώρα να σας ανοίξω την όρεξη. Υπεραιωνικό πενιρλί. Στο Νέο Ηράκλειο από το 1950 και δυστυχώς σας ανοίξω την όρεξη. Δεν ξέρετε τι μυρωδιές έχω εδώ όλη αυτή την ώρα που βρίσκομαι. Έχουμε πενιρλί με κιμά, πενιρλί με σουτζούκι θα δείτε. Πενιρλί με μπέικον τίγλι, πενιρλί με ντομάτα φέτα, με σουτζούκι, με παστούρμα, με ό,τι εσείς θέλετε. Μαζί μας βέβαια έχουμε και την κυρία Αργυρό Μαυρομάτη, γιατί με έβαλε μένα στην κουζίνα για να σας φτιάξω πενιρλί να σας φέρω. Μπράβο. Μου είπε ότι μόνο από τα χεράκια σου θα φάνε. Μα καλημέρα. Θα φτιάχνει μια χαρά, πολύ ωραία. Είναι καλή. Είναι καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Ξέρει να φτιάχνει. Ταιριάζει η θέση. Για να δούμε λιγάκι τι έχει μάθει. Πάμε, ξεκίνα να φτιάχνει. Ναι. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ το πενιρλί. Δηλαδή, πραγματικά, Αλεξάνδρα, φτιάξε μου ένα έτσι. Είναι ιδιαίτερο, ιδιαίτερη γεύση. Τι ώρα τελειώνει η εκπομπή. Ένα μπόλικο. Είναι παραδοσιακό. Να ρωτήσω κάτι. Τι να βάλω μέσα, για ρωτήσω. Τι θα βάλεις. Ορίστε. Θα βάλεις βουτυράκι, θα βάλεις βουτυράκι. Έτσι δεν το συζητάμε μετά το. Και θα βάλεις και λίγη ντοματούλα, γιατί τώρα μας δεν το τρώει με πολλά. Εμένα θα βάλεις και σουτζούκι και. Όχι, εγώ δεν θέλω σουτζούκι τώρα. Δεν θέλω σουτζούκι. Όχι, και παστούρμα. Όχι. Είναι ποντιακό το πενιρλί, είναι ποντιακή η ρίζα του. Είναι, ναι, είναι ποντιακή και μικρασιάτικη συνταγή. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Κυρίως μικρασιάτικη. Για πείτε μας λίγο έτσι συνταγές, διάφορες, διάφορα είδη πενιρλί. Τι τρώει ο κόσμος. Που αρέσουν στον κόσμο. Λοιπόν, ο κόσμος στο κατάστημά μας τουλάχιστον προτιμάει το πενιρλί με τον κιμά. Σε πρώτη έτσι, προτίμηση, έπειτα με τον κιμά αυγό, με μπέικον αυγό, με το παστουρμά, το σουτζούκι. Είναι οικογενειακή επιχείρηση. Όλες αυτές τις παραδοσιακές γεύσεις. Και βέβαια υπάρχουν και άνθρωποι που επιλέγουν πενιρλί με λαχανικά, πιο βετζετέρια. Πιο ελαφρύες γεύσεις. Η σάλτσα είναι κρίμα όμως. Είναι λίγο εκεί που γυαλίζει εκεί. Τι σάλτσα είναι, το βουτυράκι είναι που είναι έτσι που φαίνεται, που γυαλίζει. Αυτό το. Στο κέντρο. Το έτσι, το αλλιώς. Που γυαλίζει η σάλτσα. Η σάλτσα είναι έτσι που. Αυτό λέει τώρα. Αυτό λέει. Α, είναι ντοματούλα φρέσκια. Α, τι ωραία. Στη γέμιση. Ναι. Να ρωτήσουμε κάτι, δεν είναι λίγο αργή η Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, πιο γρήγορα, κορίτσι μου. Ένα πρώτον. Δεν πειράζει. Δεύτερον, πείτε τη, παρακαλώ πάρα πολύ. Πείτε τη να μην κάνει οικονομία στο τυράκι, να βάλει λίγο τυράκι. Αλεξάνδρα, βάλει λίγο τυράκι, μην το λυπάσαι. Να μην κάνει οικονομία στο τυράκι. Να βάλει λίγο παραδοσιακό. Αλεξάνδρα, μου να σου πω κάτι. Πε τη, τώρα μην την. Καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, να το ξέρει. Ναι. Επομένως, εδώ ο Νίκος περιμένει μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Θα έχεις φτιάξει, νομίζω, δύο πενιρλί, έτσι δεν είναι? Ναι. Θα έχω φτιάξει. Νίκο. Τώρα θα μας βοηθήσει η κυρία Αργυρό να τα τελειώσουμε. Για δείξτε μας λίγο πώς τα κλείνουμε, γιατί δεν το έχω μάθει αυτό. Πάμε να συνεχίσουμε. Δώστε την κυρία Αργυρό. Ναι. Μικρόφωνο, αλλάξτε το μικρόφωνο, το κρατάμε. Αλεξάνδρα, πάρε αυτό που ξέρεις να κάνεις καλά τη δουλειά σου. Πάρε εσύ το μικρόφωνο και στην κυρία Αργυρό, γιατί. Με σένα δεν θα φάμε πενιρλί σήμερα, θα φάμε μεθαύριο. Κοίταξε τι ωραίο το φτιάχνει τώρα η κυρία Αργυρό. Μα ετοίμασα ήδη δύο πενιρλί για σας. Και θα μπουν τώρα στο ξυλόφουρνο κατευθείαν. Θα σε βάλουμε στην παραγωγή απευθείας. Όχι σε εμάς, τον καλό σου να ετοιμάσεις πενιρλί. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα θα πάρει τη θέση της. Και θα έρθει ο Νίκος στη θέση της Αλεξάνδρας. Και η Αλεξάνδρα θα παρακολουθεί πώς θα φτιάχνουμε για να μάθει ακόμα καλύτερα. Έλα Νίκο, θα το φουρνίσουμε στο ξυλόφουρνο. Θα έχει και το μονόγραμμά σου να ξέρεις πάνω. Έχουμε και τον ξυλόφουρνο εδώ πέρα τώρα που θα μπουν κατευθείαν. Ξυλόφουρνο, πω. Έχω ζηλέψει λίγο που τώρα, είναι η ώρα δύσκολη. Το πιο ωραίο είναι με το αυγό. Το πενιρλί είναι καλό. Το πιο ωραίο πενιρλί είναι με το αυγό. Ή το τρως, ή γούστα είναι αυτά. Ναι, δηλαδή μου έχει λίγες θερμίδες παραπάνω, εντάξει. Αλλά και το αυγό πενιρλί. Αλλά το αναγνωρίζω ότι έχει θερμίδες. Το πιο κλασικό μας πενιρλί και το πιο famous. Το ψήσιμο είναι η τέχνη, έτσι. Αυτό φεύγει περισσότερο. Αυτό. Ναι, αλλά πρέπει ο κιμάς να είναι επεξεργασμένος. Δηλαδή, έχει το κρεμμυδάκι του μέσα και το μαϊντανό του. Φυσικά, το έχουμε ψήσει. Έχουμε βάλει τα υλικά που
Το πιο περίεργο που σας έχει ζητήσει. Πάρα πολύ νόστιμο. Το πιο περίεργο που σας έχει ζητήσει κάποιος πελάτης να βάλετε στο πενιρλί μέσα, ποιο είναι, ποιο, αν θυμάστε κάτι. Το πιο περίεργο. Το πιο περίεργο για μας είναι όταν ζητούν πάρα πολλά υλικά μέσα σε ένα πενιρλί. Ναι. Ανακατωμένα όλα. Θα πάει αυτό, το φάει αυτό. Θα ξεχυλίζουν τα υλικά και μετά τα άντε να φας. Κυρία Αργυρό, πού βρίσκεστε? Διαφορετικές γεύσεις βέβαια. Δώσε μας δρόμο. Είμαστε στο Νέο Ηράκλειο, στη λεωφόρο Πλαπούτα 86. Ωραία, ωραία. Για να ξέρουμε πού θα έρθουμε. Και τώρα ήρθε η ώρα να το δοκιμάσω κιόλας. Λοιπόν, για να σας δούμε και έτσι θα πούμε σε διαφημίσεις. Έλα. Προκλητική. Ακούμε και το μικρόφωνο το οποίο βούτυξε μας στην περικνήμη. Κράτς, έκανε κράτς. Σούπερ. Ετοιμαστείτε να σας φέρω. Εννοείται. Μην διανοηθείς να επιστρέψεις χωρίς πενιρλί. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχεις άλλο θέμα μετά, θα τα πούμε σε λιγάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα, Αλεξάνδρα. Φτάνει, όσοι φάγαμε, φάγαμε. Πάμε να δουλέψουμε κιόλας. Λοιπόν, παιδιά, πόφι. Εντάξει είστε. Μια χαρά. Χορτάσαμε. Χορτάσαμε με το παραπάνω. Να είστε καλά, παιδιά. Φάτε μάτια ψάρια. Εντάξει, φάτε μάτια πενιρλί. Είναι οι αδικίες που λέει τώρα τη τηλεόραση που δεν μπορείς ακόμα αυτό το μέσο να γευθείς και να μυρίσεις. Και να μυρίσεις. Άμα το φτιάξουμε και αυτό δεν θα πάμε πουθενά. Θα μείνουμε εδώ. Τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά κουράγια στο ρεπορτάζ. Κάθε μέρα έχετε κάτι διαφορετικό. Δεν κοιμούνται καθόλου οι συνάδελφοι για να μπορούν να έχουν όλη την επικαιρότητα.